Ώρα να σπάσουμε τη ρουτίνα του Σαββατοκύριακου εδώ στο Καλαμεσήμερο με ένα δυναμικό Super Sport υπερθέαμα. Εδώ λοιπόν στις οθόνες σας, αποκλειστικά από την σελίδα του InSport. Κυρίες, κύριοι τηλεθεατές, την καλησπέρα μας εδώ από το γήπεδο Γαλάστρας. Καμπανιακός θερμαϊκός θέρμης, μετράνε τους βαθμούς έναν προς έναν. Κυνηγούν την αναρρίχηση και δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Σήμερα ήρθε η ώρα να αναμετρηθούν, να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, να κυνηγήσουν βαθμούς και διπόσεις. Και ο λόγος βέβαια είναι η δεύτερη προνομίχως θέση. Δεύτερη θέση η οποία θα μείνει μέχρι τέλους με μνηστήρες ουσιαστικά τους αποσυντών μηχανιών στο θερμαϊκό θέρμης και τον καμπανιακό. Υπενθυμίζω ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται ήδη ο αποσυντών μηχανιών, ο οποίος διατρέχει ήδη μία σεζόν φόρμας με 40. 8 βαθμούς στη δεύτερη θέση ο καμπανιακός με 45, στην τρίτη στη δεύτερη θέση ο θερμαϊκός θέλει να διορθώσω με 45, στην τρίτη ο καμπανιακός με 42 και έπεται συνέχεια σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει τέλος. Στην περιγραφή του αγώνα σήμερα ο Μιχάλης Κομίτης, στην κάμερα ο Λάσσα και ο Κομπασβίλη. Πάμε γρήγορα στη θέση των ομάδων. Για τον καμπανιακό, Μπόικο στα γκολπόστ, Παπάζογλου στο δεξί, Αλμπάνι στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής. Χριστοδουλίδης και Σιτσιάνης στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Βασαΐτης και Σαφαΐτης στα χαφ, δεξιά ο Βασιλιάδης, αριστερά ο Ξανθόπουλος, Κουντουράς ως επιτελικός και ο Πότσιος ως επιθετικός για την επίθεση του καμπανιακού. Θερμαϊκός θέρμης, Παναγιωτίδης στα γκολπόστ, Κοσμίδης στο δεξιά, Χαλινόπουλος Λεωνίδας στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής. Κολώνης και Φάκας στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Τρόκας και Χαραλαμπίδης στα χαφ δεξιά, ο Μπικιάρης αριστερά, ο Φούσκας, Κουτσικοβαγγέλης ο επιτελικός μέσος, ο Κράβαρης στην επίθεση. Καθιερωμένο νόημα στις δύο εστίες από τον Παύλο. Φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε 19η αγωνιστική για την Α1 εδώ στο γήπεδο Γαλάστρας και παιχνίδι για τον καμπανιακό με τον Παπάζογλου. Θα γυρίσει πιο πίσω στον Σαστοσιάννη. Του δίνει πλάτες από τα αριστερά ο Χριστοδουλίδης. Έχει κατέβει από τα χαβοβασάιτς να δώσει ουσιαστικά στήριγμα μπροστά από τον Κραβάρη. Σιτσιάνης. Και πάλι με τον Σαββαϊτή να ελέγχει. Θα γυρίσει στα αριστερά του στο Χριστοδουλίδη. Ο τελευταίος κοιτάει γήπεδο, παίζει κατοχή, σκάβει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας μπροστά για τον Χατζηβασιλιάδη. Τρέχει να τον πιέσει πρώτος ο Χαλινόπουλος, ο Λεωνίδας είναι πλάγιο. Είναι out, να διώσω. Εδώ το γέμισμα από τον Παραγιωτίδη. Κίνηση που βγαίνει σε πρώτο χρόνο αριστερά για τον Αλμπάνι είναι πλάγιο. Η επαναφορά με πλάτη στον αντίπαλο. Θέλει να τα βάλει με όλους και με όλα. Θα γυρίζει πιο πίσω, θα παίξει την μπάλα χαμηλά και πάλι για τον Κουντουρά. Κίνηση που βγαίνει σε προχώρο, η μπάλα σταματάει με φάουλ βέβαια, όπως υποδεικνύει ο Άδουμπλος. Και πλασαριστά η εκτέλεση, αυτή τη φορά από τον άξονα για τον καμπανιακό. Καμπανιακός ο οποίος επιτίθεται πάντοτε με ένα δυναμικό σύστημα, ουσιαστικά έχει 4 στα χαφ. Είναι ο Σαββαΐδης με τον Βασαΐτη στις επιτελικές θέσεις. Πιο μπροστά είναι ο Κουντουράς με τον Πότσι. Ξανθόπουλος αριστερά με τον Χατζηβασιλιάδη δεξιά. 4-5-1. Κάτι ανάλογο έχει και ο Θερμαϊκός, όπως βλέπω εγώ στο παιχνίδι. Επαναφορά με τη μία για τον Μπικιάρη. Με πλάτσο αντίπαλο κεφαλιά, πάσα από τον Τρόκα. Ξεκινάει την κούρσα πρώτος ο Κραβάρης. Πίσω η μετάβαση στον Μπόικο.
Το γέμισμα, το τσίμα της μπάλας από τον Κουντουρά δεξιά για τον Χατζηβασιλιάδη. Κίνηση που βγαίνει στα χαφ. Το γέμισμα από τον Κουτσουκοβαγγέλη. Μπάλα παίρνει ύψος. Κεφαλιά πάσα από τον Φούσκα, ο οποίος γίνεται την κούρσα. Φούσκα θέλει να πατήσει περιοχή με περίσκιο θράσος και τόλμη. Πάντα από τα δεξιά. Του βγαίνει πλάτη ακόμη από πίσω. Είναι πρώτος ο Κοσμίδης, εκείνος ο οποίος παίρνει τη σέντρα το κόρνερ για τη Θέρμη. Πολυκοσμία στην περιοχή, βγαίνει σέντρα. Δυναμικά στο παιχνίδι, κεφαλιά σε προχώρημα από τον επιθετικό. Πίσω η μπάλα στον αρχηγό, ο οποίος κάνει παιχνίδι από τα αριστερά. Τραβάει παίχτη επάνω του, ανοίγει χώρο στον Φούσκα να επιτεθεί. Η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ. Πολυκοσμία στην περιοχή για ακόμη μία φορά εδώ μπροστά από τα καρέ του Μπόικου. Τα λέει λίγο ο Παδόπουλος με την άμυνα. Και φύγαμε, βγαίνει σέντρα στο δοκάρι. Ο ρεφερί έχει σφυρίξει επιθετικό. Χαμηλά η μεταβίβαση για τον Σισιάνη, ο οποίος κάνει παιχνίδι από τα δεξιά. Θα την πετάξει την προθυμένη γραμμή αριστερά στον και στον άξονα. Είναι ο Κουντουράς εκείνος ο οποίος θα παίξει την μπάλα χαμηλά. Και πάλι όπως κίνηση που βγαίνει από τον Ξανθόπουλο με στον άξονα, βέβαια κυροφυλαχτώντας για μια κάθε την παλιά στα πόδια του. Σαββαίδης κατεβαίνει να δώσει πλάτες στον Σισιάνη που κάνει παιχνίδι. Ανεβαίνει κατά μέτωπον. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά, η μπάλα σε πλάγιο. Επαναφορά από τον Παπάζογλου. Θα δώσει πλάτες και βάθος στο παιχνίδι. Δεξιά είναι ποιος, είναι ο Χατζηβασιλιάδης, εκείνος ο οποίος επιτίθεται. Θέλει να αποφύγει την παγίδα τον Κοσμίδη και Φάκα, έχω την εντύπωση. Η μπάλα παίρνει ύψος, κεφαλιά πάσα από τον Σιτσιάνη στην κίνηση που έχει μπροστά για τον Κουντουρά. Το μαρκάρι στενά, ένας θα παίξει την μπάλα πίσω ο Χαραλαμπίδης. Δεξιά υπάρχει επιλογή ο Χαλινόπουλος, ο οποίος γεννάει την κούρσα. Θα παίξει την μπάλα κάβετα και πιο πίσω στην κίνηση που είχε για τον Χαραλαμπίδη. Το μπρεσάρι στενά, ο πρώτος είναι ο Χαραλαμπίδης, ο δεύτερος πρέπει να είναι ο Κοσμίδης, βέβαια. Όχι, είναι το δεκάρι. Ο Κουσκουβαγγέλης, ο οποίος το πιστοχώρησε. Θερμαϊκός Θέρμης, ο οποίος έχει ένα 4-2-3-1 ή 4-5-1, όπως θα λέγαμε περισσότεροι στο παιχνίδι. Στην άμυνά του είναι ο Κράβαρης επιτελικός, ο Κράβαρης επιθετικός, να διορθώσω. Κουσκουβαγγέλης είναι στα χάφη επιτελικός με τους Χαραλαμπίδη και Τρόκα. Να είναι στον άξονα, στα φτερά είναι ο Φούσκας από τα αριστερά με τον Μπικιάρη στα δεξιά ή πολλές φορές στα αριστερά, έτσι όπως υπάρχει αλλαγή στο rotation. Τρέχει να τον πιέσει προς τον Χαλινόπουλο, ο Λονίδας γίνεται κάτοχος της μπάλας, πέφτει στην πορεία της, ο Αλμπάνης διώχνει. Και είναι τα κλασικά βέβαια τα δύο στόπερ, ο Κολώνης με τον Φάκα και ο Χαλινόπουλος Λονίδας με τον Κοσμίδη στα άκρα. Αγγίλησε! Και το πατσάκι μου είχε σφάλει.
Και το γέμισμα στην κορυφή της επίθεσης καβαλιά. Πάσα πιο πίσω, τρέχει να προλάβει το rebound. Κατεβαίνει κατά μέτωπο, θα σουτάρει. Κερδίζει το corner. Και ήταν επιλογή του Χαραλαμπίδη να εκτελέσει. Είναι επιλογή. Έχει ανέβει από τα στόπερ και ο Φάκας για να πάρει κεφαλιά. Και το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει κεφαλιά σε πρώτο χρόνο. Κίνηση που βγαίνει μόνο με τους ερυθρόλευκους να ελέγχουν, παίζουν την μπάλα πιο πίσω, το γέμισμα σε πρώτο χρόνο, υπάρχει χτύπημα. Τεχνίδι το οποίο θα κρίνει κατά πολύ τον φετινό τίτλο στην Α1 κατηγορία. Και εδώ βγαίνουν τα κομπιουτεράκια για το αν ο Θερμαϊκός θα μπορέσει να φύγει με διπλό, αν θα κερδίσει ο Καμπανιακός να καλύψει το χαμένο έδαφος. Στους 42 όπως ανέφερα ο Καμπανιακός, 45 ο Θερμαϊκός. Στους 48 όπως ο πόρος Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Πίσω η μεταβίβαστα στο περελέγχει ο Σιτσιάνης, του δίνει πλάτες από τα δεξιά. Πρώτος ο Παπάζογλου, κίνηση που βγαίνει στα χαφ με το Σαββαίδη και πλάγιο. Επαναφορά με τον Παπάζογλου και πάλι. Ανακατεύεται η τράπουλα στη μεσαία γραμμή. Κίνηση που βγαίνει πιο πίσω με τον κόφτη, με τον στόπερ, τον Χριστοβουλίδη. Να προτιμάει τον Μπόικο. Θερμαϊκός ο οποίος παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, πρεσάρει σε όλα τα μήκη τα μάτια του γηπέδου. Δεν αφήνει τον Καμπανιακό να αλλάξει μπαλιά. Υπάρχει φάουλ. Και το γέμισμα του Ζητιάνη μεταβίβασε την κορυφή της επίθεσης και μαλλιά. Το κοντρόλ να διώσω. Όπως το πήρε με το στήθος. Καμπανιακός σε ένα μικρό εμβόλυμο σχόλιο είναι ότι προτιμάει τις μεγάλες μπάλιες οι οποίες προέρχονται από τα πλάγια της μεσαίας γραμμής. Κυρίως ή από τον άξονα βέβαια πολλές φορές. Κυρίως προς τους Ξανθόπουλο και Χατζηβασιλιάδη. Όπως εδώ με τον τελευταίο να πετάει την μπάλα κάθετα. Βγαίνει παράλληλα η σέντρα απευθείας προς την εστία. Πίσω για τον Χαλινόπουλο. Το γέμισμα, η μπάλα πιο πίσω θα γυρίσει με τη μία στην επιθετική γραμμή για τον Ξανθόπουλο. Η μπάλα παίρνει ύψος. Το κοντρόλ σε επίπεδο χρόνο, η μπάλα γυρίζει εκ του ασφαλούς αυτή τη φορά και πάλι στα πόδια του Κραβαρή. Θα την περάσει κάθετα. Είναι πλάγιο. Επαναφορά με τον Αχαλινόπουλο τον Λεωνίδα. Θα περάσει την μπάλα μπροστά για τον Τρόκα. Θα καθαρίσει τη φάση ο Ξανθόπουλος. Πίσω η μεταβίβαση για τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος κάνει χρήτη και πάλι. Θα την σκάψει δεξιά για ποιον? Για τον Φούσκα. Πράγματι. Πατάει περιοχή Φούσκας, μοναδικό πλεονέκτημα για να σουτάρει. Κερδίζει το κόρνερ. Να λοιπόν που ο Θερμαϊκός δείχνει επιθετικογενές ποδόσφαιρο από την αρχή. Από το 12ο λεπτό εδώ στο γήπεδο Καμπανιακού, στο γήπεδο Χαλάστρας, Καμπανιακός και Θερμαϊκός στέλνουν στο 0. Τα 60 νούμερα 5 ευρώ λέει ο Μαύρος. Και είναι το γέμισμα αυτή τη φορά με στόχο τον Κολόνη. Πίσω η μεταβίβαση θα πάρει το σου στην κίνηση, καλό. Λίγο πιο δυνατό έπρεπε να ήταν. Η μπάλα στα χέρια του Μπόικου.
Το κοντρόλ από τον Κολόνι. Η μπάλα παίρνει ύψος, καταλήγει πιο πίσω. Αυτή τη φορά πρώτη επιλογή είναι ο Κοφούσκας σε πλάγιο. Πώς το πας, θα σταμάτησε, θα πάω μαζί. Η μπάλα περνάει, κεφαλιά πάσα στα αριστερά σε πρώτο χρόνο. Με τον πλάγιο μπακ να κάνει παιχνίδι. Είναι πρώτος ο Παπάζογλου. Τον πρεσάρι στενά ο Μπικιάρης. Κίνηση που βγαίνει με τον Τρόκα. Θέλει να πάρει το κόρνο τελευταίο στα βάθη, θα απομακρύνει και πάλι ο Παπάζογλου ελέγχει. Θέλει να κατεβεί και πάλι μπροστά από την εποπτεία του Χαλινόπουλου. Το πλάγιο για το Θερμαϊκό. Γεια σου παιδιά. Από εκεί. Πού είναι η μικρή. Πού είναι η μικρή. Ξενέρωστο. Επαναφορά από τον Χαλινόπουλο. Υπήρξε επαφή όπως καταλογίζει ο Παπαδόπουλος. Στο ελεύθερο από τα στόπερ μεταβίβαση στην κορυφή της επίθεσης και βαλιά πάσα από τα αριστερά για τον Μπικιάρη του Βινι Πλάτες ο Σαβαΐδης. Συνεργασία των τριών ποδικαρπούς πάντοτε στο πλευρό του Καβανιακού. Κίνηση που βγαίνει σε πρώτο χρόνο με τον Ξανθόπουλο είναι φάουλ βέβαια. Σαβαΐδης από την παλιά του για τον Χριστοδουλίδη. Κλείνει που βγαίνει στον άξονα με τον Ζητσιάνη να ελέγχει την πετάει στην κορυφή της επίθεσης. Θα κόψει ο Κουτσικοβαγγέλης. Κλείνει που βγαίνει πιο δεξιά για τον Φάκα ο οποίος ξεκίνησε την κούρσα. Για τον Φούσκα να διώσω. Και κατεβαίνει κατά μέτωπον. Το αφήνει ο Φούσκας μπροστά τον Κοσμίδη ουσιαστικά να πατήσει περιοχή με τη φόρα που είχε. Επαναφορά με τη μία με πλάτη στον αντίπαλο. Είναι πρώτος ο Τρόκας. Θέλει να ξεφύγει από τα κακοσκήμενα της άμυνας. Να δώσει πλάτη στην επίθεση. Και από εκεί πέρα είναι η παλιά πίσω με τον Κουντουρά να τα αποδίδει. Πες την μπάλα αριστερά σε πρώτο χρόνο. Πρέπει να είναι ποιος. Πρέπει να είναι ο Βασαΐδης εκείνος ο οποίος το πήρε. Μπικιάρης φούλα διάφορος, έτσι. Δεν φαίνεται μέσα στο ματσί Μπικιάρης. Επαναφορά η μπάλα περνάει κεφαλιά από τον Χατζηβασιλιάδη. Με πλάτο τίποτα ξεκινάει το παιχνίδι από τα αριστερά σε προχωρήνω δίλα πάντης περιοχή. Θα διώξει πρώτος ο Κοσμίδης βέβαια. Πίσω είμαι η επαναφορά και πάλι Κοσμίδης ελέγχει. Θα μοιράσει τον άξονα με πρόσωπο στον αντίπαλο. Αυτή τη φορά θα πετάξει την μπάλα στα άκρα και ξεκινάει την κούρσα από τα αριστερά. Ποιος, ο Χαλινόπουλος. Έχοντας πολύ χρόνο να διανύσει μπροστά του, θέλει να πάρει την επέλαση και την κοφτή ενέργεια. Πατάει περιοχή, έτοιμο σε βίντεο νικά στον άξονα. Μεγάλη ευκαιρία που δεν βγαίνει για τον Θερμαϊκό. Κίνηση που βγαίνει αυτή τη φορά για τον Καβανιακό σε πρόχρονο με φάουλ. Και στο ελεύθερο από τον στόπερ. Μεταβίβαση στην κορυφή της επίθεσης και βαλιά πάσα από τον Πότσι είναι φάουλ. Μάριος!
Επαναφορά από τον Αχαλινό που τον είδα στην κίνηση που έχει στα στόπερ με τον Κολόνι ουσιαστικά να κοιτάει γήπεδο σε πρώτο χρόνο να δίνει βάθος στην επίθεση με τον Αχαλινό που τον είδα από τα δεξιά σε πρώτο χρόνο. Θερμαϊκός Θέρμης ο οποίος ουσιαστικά ψάχνει σίγουρες μπάλιες, ψάχνει ξεμαρκάρισμα σε πρώτο χρόνο και passing game μπροστά από την καλά στημένη αμυντική λειτουργία του Καμπανιακού. Κίνηση που βγαίνει σε πρώτο χρόνο, η μπάλα περνάει το κοντρόλ με πρώτη επιλογή τον Κουντουρά με πλάτσο αντιπαλό. Και πάλι από τα δεξιά είναι ο Φούσκας, είναι πλάγιο. Θα την περάσει δεξιά, είναι το πλάγιο για το Θερμαϊκό. Και το γέμισμα σε πλάγιο αυτή τη φορά για τον Καμπανιακό. Η επαναφορά και πάλι με το κεφάλι δεξιά, υπάρχει επιλογή ο Τρόκας. Θα την σκάψει πιο δεξιά βέβαια στην φόρα παρτίδα που είχε ο Φούσκας στην κορυφή της επίθεσης. Επαναφορά από τον Κοσμίδη. Του δίνει πλάτη ένας ακόμη από τον άξονα, θα διώξει όπως ο στόπερ θα μοιράσει με τη μία πιο μπροστά για τον Τρόκα. Κίνηση που βγαίνει στην κορυφή της επίθεσης, πίσω είναι ο Παπάζογλου, εκείνος ο οποίος θα βρει επιλογή τον Μπόικο και θα του γυρίσει. Μουσική 20 λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι, εδώ στο γήπεδο Χαλάστρας, Καμπανιακός και Θερμαϊκός Θέρμης στο 0. Το γέμισμα του Κουντουρά αριστερά σε προχώρο, θέλει να πάρει την κεφαλιά κάποιος, η μπάλα πίσω στον Παραγιοντίδη. Επαναφορά δεξιά για τον αρχηγό. Κίνηση που βγαίνει στα στόπερ. Το Καμπανιακός φροντίζεται να πιέσει και αυτός ψηλά. Πολλές φορές κυνηγώντας ένα πιο ελεύθερο παιχνίδι για τον Κουντουρά, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει στήριγμα στη μεσαία γραμμή. Είναι παίκτης μπαλαντέρ που θα κινηθεί και δεξιά και αριστερά βέβαια, δίνοντας πλάτες στον Πότσι. Και ο οποίος θα κουραστεί ιδιαίτερα στο παιχνίδι μαζί με τον Ξανθόπουλο από τα αριστερά και Χατζηβασιλιάδη. Χατζηβασιλιάδη δεξιά όπως φαίνεται στο rotation. Και Ξανθόπουλο από τα αριστερά. Τουλάχιστον ό,τι αφορά το παιχνίδι του Καμπανιακού. Η μπάλα περνάει κάθετα σε πρώτη επιλογή πάνω από τα δεξιά, 3 με 2 στην άμυνα. Κυροφυλαχτεί για να φύγει η σέντρα. Το παιχνίδι σταματάει. Και ένα φάουλ μακριά από την εστία. Προφανώς θα το πάει για γέμισμα και το καταφέρνει. Η μπάλα περνάει σε πρόχρονο κεφαλιά. Πάσα από το στόπερ δεξιά. Υπάρχει επιλογή και πάλι. Είναι πλάγιο. Λίγα μήνα, 5-6 μήνα και τελειώσαμε. Thank you.
Μικρή διακοπή βέβαια στο παιχνίδι. Καμπανιακός, ο οποίος θέλει δύο σερί νίκες για να ελπίσει στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Θέλει να φύγει νικητής από τη σημερινή μονομαχία για να μην χάσει πολύτιμο έδαφος βέβαια για τη συνέχεια. Κίνηση που βγαίνει δεξιά σε πρώτο χρόνο, το κοντρόλ από τον Χαραλαμπίδη, υπάρχει φάουλ. Και το γέμισμα από τον Φάκα, η μπάλα περνάει σε πρώτο χρόνο, απομακρύνει από τα δεξιά ο Παπαζογλου. Η μπάλα περνάει και πάλι μπροστά από τον Κολόνι, υπάρχει φάουλ. Δεξιά υπάρχει επιλογή, ο Σαββαΐδης με πολύ χώρο μπροστά του, χρόνο για να σκεφτεί τις επιλογές του και περνάει την μπάλα κάθετα από τα δεξιά σε πρώτο χρόνο για τον Ξαδόπουλο. Υπάρχει φάουλ. Και εκτέλεση με περίσσιο θράσος ουσιαστικά για να διστείλει απευθείας στα δίχτυα. Η μπάλα περνάει σε προχώρο, γυρίζει με τη μία στα αριστερά στον Χαλινόπουλο. Ο τελευταίος θα μοιράσει με τη μία στον Άξον. Η μπάλα περνάει μπροστά για τον Φούσκα, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας με έναν με τον Παπαζόγλου. Φούσκας, αν ζυγίσει το σούτ, η μπάλα θα βρεθεί τουλάχιστον όπως είναι εστία. Out. Μπράβο, λε! Ιδανική στιγμή για τον Θερμαϊκό Θέρμης να ανοίξει το σκορ. Θερμαϊκός, ο οποίος ψάχνει θετικό αποτέλεσμα από το σημερινό αγώνα για να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την κορυφή. Αν φύγει με βαθμό ή βαθμούς, σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν και άλλα ντέρμπι βέβαια στην πορεία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει αρκετό δρόμο ακόμα για τη λήξη του. Ωστόσο και οι τρεις δείχνουν ότι βαδίζουν χέρι-χέρι σχεδόν τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Και όπως ο Ντόνας Γιαννιώνας και ο Θερμαϊκός Τέρμης και ο Καμπανιακός. Δύο υπρονομιούχες θέσεις για την γάμα εθνική κατηγορία, ο ένας ο πρωταθλητής και έπαιρνε τη συνέχεια των play-off. Κίνηση που βγαίνει δεξιά σε πρώτο χρόνο. Κατεβαίνει κατά μέτωπο ο Στόπερ, την πετάει στην υποθυμένη γραμμή με πλάτη. Ο αντίπαλος θα γυρίσει με τη μία πιο πίσω. Μεγάλη ευκαιρία πάει να βγει, θα την σκάψει στο πρόσωπο της άμυνας και μαλλιά από τον Μπικιάρη. Θα γυρίσει με τη μία και πάλι με πρόσωπο στην εστία και πλάτη στον αντίπαλο. Αυτή τη φορά πρώτος ο Κράβαρης. Κατεβαίνει κατά μέτωπο ο Κοντουράς, πετάει κάτω και το χώρο. Μεγάλη ευκαιρία πάει να βγει. Τίποτα πλασάρι, θα κάνει την εξοδό του ο Παναγιωτήτης σε μία απάντηση από τον Καμπανιακό. Δύο κλασικές στιγμές από μία για τις ομάδες. Ιδανική στιγμή και για τους δύο να ανοίξει το σκορ. Κίνηση που βγαίνει από τα αριστερά με τον Χαλινόπουλο τον Λεωνίδα. Είναι κοντά του ο Μπικιάρης. Πίσω η μεταβίβαση και πάλι στον Χαλινόπουλο. Θα γυρίσει δεξιά τους, αριστερά το ίδιο στον Κράβαρη, ο οποίος κατέβηκε στα χάρτα δώσει πλάτες. Επαναφορά με τον Χαλινόπουλο και πάλι. Το κοντρόλ από τον Μπικιάρη του δίνει πλάτες. Ο Τρόκας, η μπάλα περνάει με φάουλ όπως καταλογίζει ο Παδούμπλος. Πάνω στην μπάλα είναι ο Λεωνίδας ο Χαλινόπουλος.
δίνει το σύνθημα για ένα επιθετικό ποδόσφαιρο με μια τελική προφανώς. Θα την σκάψει στον άξονα, την μπάλα περνάει κεφαλιά και είναι ευκαιρία για το σουτ της τάσης, θα το πάρει σε προχρόνο ο Κολώνης. Θα σώσει την εστία του ο Μπόικος. Σωστά το χρεδημένος, δεν ευνηδιάστηκε. Ιδανική στιγμή για το Θερμαϊκό να ανοίξει το σκορ και πάλι. Και το corner από τα δεξιά για το Ρωμαϊκό. Θα ζυγίσει τη σέντρα. Με στόχο την επίθεση και πάλι κεφαλιά από τον Γκράβαρη. Θα διώξει ο στόπερ. Κίνηση που βγαίνει με πλάτη ο αντιπάλου. Θα γυρίσει με τη μία το κορμί του μπροστά του. Θα κερδίσει την μπουκιά από το στόμα του. Θα παίξει την μπάλα χαμηλά και πάλι δεξιά. Σε προχώρηση για τον Ξανθόπουλο, ο οποίος γίνεται την κούρσα. Έχει να τον πρεσάρει ένα ακόμη και να σκρύψει το κορμί του βέβαια μπροστά από την κίνηση που είχε. Θα παίξει την μπάλα χαμηλά για τον Σαββαίδη, ο οποίος θα κάνει παιχνίδι, την πετάει στην προθυμένη γραμμή και πάλι στο προσκήνιο. Κίνηση που βγαίνει με τον Κουτσικοβαγγέλη. Δεξιά υπάρχει επιλογή πιο δεξιά σε πρώτο χρόνο. Κοσμίδης βέβαια. Πλάγιο. Είναι η ιδανική στιγμή για να παίξει την μπάλα κάποια και να καταφέρνει. Θα βρει στήριγμα στον Κραβαρή. Είναι σε πρώτο χρόνο ο Κοσμίδης. Έχω την εντύπωση ο Φούσκας, ένας από τους δύο, και ο Φούσκας είναι στον άξονα. Βέβαια. Είναι ο Κοσμίδης, εκείνος ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Πολλές φορές εκμεταλλεύεται πιθανά κενά στην άμυνα ή στη μεσαία γραμμή ο Θερμαϊκός και κάνει το παιχνίδι του. Το θετικό σημείο του είναι ότι κρατάει πολύ πολύ κλειστά τις γραμμές. Πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον ένας προς έναν όταν κατεβαίνουν οι παίχτες υπάρχει στήριγμα για να κάνει passing game. Και είναι η ευκαιρία τώρα να στείλει την μπάλα προς την εστία. Να στείλει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή στο ύψος του πέναλτι. Και προφανώς θα είναι η ιδανική στιγμή για να πάρει κανείς την κεφαλιά. Η μπάλα στα χέρια του Μπόικου. Μπόικος ο οποίος ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Το δυνατό βολέ. Με τη μία μετάβαση το κοντρόλ αριστερά η παλιά για τον Μπικιάρη του δίνει πλάτη στο Κράβαρης κοντά το Τρόκας υπάρχει φάουλ. Πάνω στην μπάλα ο Λεωνίδας ο Χαλινόπουλος. Θα την σκάψει δεξιά στην κίνηση που είχε και είναι η μοναδική στιγμή βέβαια για τον Εθνικογενή να κάνει παιχνίδι να σερβίρει νικά στον άξονα και παλιά από τον Κράβαρη, out. Ιδανική στιγμή, ακόμη μια φορά για τον Ρωμαϊκό. Έφυγε η σέντρα από τα δεξιά με στόχο τον Κράβαρη, ο οποίος σηκώθηκε την κεφαλιά. Η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι, κατέληξε μόλις out. Χαμηλά η μεταβίβαση από τον Μπόικο στα αριστερά αυτή τη φορά για τον στόπερ που κάνει παιχνίδι. Ανεβαίνει κατά μέτωπο τον πρεσάρι στενά ο Κράβαρης. Η παλιά του στο πρόσωπο της άμυνας έχει αποτέλεσμα μόνο με τον Χαλινόπουλο να... με τον Κοσμίδη βέβαια να ελέγχει. Επαναφορά η μπάλα πιο πίσω σε πρώτο χρόνο. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει πλάγιο να διορθώσω. 38-59. Η επαναφορά σε πρώτο χρόνο θα γυρίσει με τη μία πιο πίσω. Οι κόντρες κατεβαίνει κατά μέτωπο εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του και το
και το δυναμικό παιχνίδι βέβαια μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Σε πρώτο χρόνο με πλάτη του Βαλωτακουνάκη, εξαιρετικό για τον Ξανθόπουλο. Βγαίνει σε ένα μηδία στον έξω με αρχιά, πάει να βγει, αμακρύνει και πάλι ο στόπερ. Κατεβαίνει κατά μέτωπο, την πετάει στην πλάτη της άμυνας για τον Φούσκα, ο οποίος γίνεται την κούρσα. Έτοιμος να κρατήσει μπάλα, να πέσει κατοχή, να περάσει τον Σιτσιάνη. Κερδίζει το κόρνερ. Βγαίνει λοιπόν η σέντερ, περνάει ο Μπόικος με το θιές, υπάρχει φάουλ. Καβανιακός, ο οποίος δέχεται ένα pressing τα τελευταία λεπτά, ιδιαίτερα υψηλό, ιδιαίτερα δυναμικό και κλειστό σε ό,τι αφορά την επίθεση του Θερμαϊκού. Φυσικά εκείνο το οποίο μένει είναι ότι έχοντας πλήρες τη διάνοια του, ότι πρέπει να ανοιχτεί περισσότερο, να κυνηγήσει κάποιες τελικές ευκαιρίες αν θέλει να ελπίσει κάποιο τέρμα, σίγουρα πρέπει να κυνηγήσει τον πρώτο λόγο απέναντι στο Θερμαϊκό. Επαναφορά από τον Παπάζογλου του Βινι Πλάτες, ο Ξανθόπουλος. Είναι η συνεργασία των τριών, οι κόντρες. Ξανθόπουλος και πάλι από τα αριστερά σε πρώτο χρόνο. Οι κόντρες, υπάρχει φάουλ. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Και παίρνει συνέχεια και πάλι με τον Παραγιωτήδη να ελέγχει. Θα την σκάψει δεξιά σε πρώτη επιλογή, πάντα από τα αριστερά. Θα παίξει την μπάλα χαμηλά και πάλι στο σκήνιο. Κατεβαίνει κατά μέτωπο, είναι η ευκαιρία με τον Καραλαμπίδη. Θα την πετάει αριστερά σε πρώτο χρόνο για τον Φούσκα, ο οποίος άλλαξε το rotation. Έφυγε αριστερά στη μεσαία γραμμή. Έχει πάει δεξιά ποιος, ο Μπικιάρης δεν είναι σίγουρα. Όχι, ο Μπικιάρης είναι στον άξονα, έχει φύγει δεξιά, ποιος είναι. Πρέπει να είναι πίσω ο Κοσμίδης. Από τα αριστερά πρέπει να έχει φύγει ποιος. Από τα δεξιά. Όχι, εκτός αν φάνηκε τουλάχιστον για την επίθεση. Ο Φούσκας, όπως βλέπω, πηγαίνει πάλι στην πλευρά του. Συνεπώς είναι το φάουλ. Άντε καμπανία πέρα, πάνε! Ένα φάουλ από τα δεξιά σε προχωρώ. Περνάει, σύντερη μπάλα περνάει και πάλι ο στόπερ μακρινή. Καβανιακός, ο οποίος πιέζει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, κυνηγάει εκ του ασφαλούς μια τελική ενέργεια για να του αναπτερώσει το ηθικό. Επαναφορά με πολύ δύναμη στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά του στόπερ, η μπάλα γυρίζει, θα πάρει το σούτ στην κίνηση, μεγάλη ευκαιρία, πάει να βγει και πάλι με γροθιές ο Παραγιωτίδης και με δεύτερη ενέργεια μπλοκάρει. Δίνει ένα δυνατό βολέ στην μπάλα και τρέχει τον Φούσκα στην επίθεση, η μπάλα περνάει, μεγάλη ευκαιρία που θέλει να βγει με τον Χριστοβουλίδη, ουσιαστικά ως αμηχανής Θεό, να απλώνει το πόδι του, να διώχνει την μπάλα μπροστά από τον Φούσκα, τον διεχόμενο Φούσκα, ο οποίος δεν είχε δύσκολο έργο, δεν θα είχε δύσκολο έργο βέβαια μπροστά από τα καλή του Μπόικου, αν περνούσε.
Το κοντρόλ από τον Μπικιάρη με πλέτσο αντιπαλό. Κατεβάζει την μπάλα χαμηλά και πάλι από τα δεξιά σε πρώτο χρόνο. Είναι πλάγιο. Επαναφορά με τη μία, θα παίξει την μπάλα χαμηλά και πάλι βγαίνει σέντρα δυναμικά στο γρίδι από τα αριστερά, αυτή τη φορά με στόχο τον Φούσκα. Το γέμισμα στην κορυφή της επίθεσης κεφαλιά, πάσα πίσω η μεταβίβαση από τον στόπερ τον Φάκα για τον Κολόνι. Του δίνει πλάτες από τον άξονα ο Τρόκας, πίσω η μεταβίβαση και πάλι για τον Κολόνι. Ο τελευταίος θα τη σκάψει μπροστά κεφαλιά του Φούσκα, κοντά του ο Κράβαρης, η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Επαναφορά με τη μία σε πρώτο χρόνο το γέμισμα από τον Παπαζογλου. Η μπάλα παίρνει ύψος κεφαλιά, πάσα στην κορυφή της επίθεσης, πίσω η μεταβίβαση για τον Χαλινόπουλο. Συνεργασία των δύο βοηθοί καρπούς, πάντοτε με passing game για τον, Θερμαϊκό. Κατεβαίνει κατά μέτωπον πρώτος ο Κολόνης. Από τα αριστερά είναι ο Τρόκας. Σε πρώτο χρόνο. Οι κόντρες. Υπάρχει φάουλ. Έλα ρε Μπούρκα, σταμάτα. Προβολή, μαλάκα. Αποχωρεί για λίγο το εννιάρι, ο Πότσι, από τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ξαναμπαίνει. Και το γέμισμα με στόχο την πλάτη της άμυνας. Κάνει την έξοδο του Παναγιωτίδης, πήγε να μπλοκάρει. Θα γυρίσει δεξιά του στον πλαγιομπάκ, ο οποίος είναι την κούρσα. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για τον center forward του Καμπανιακού. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Παραγιωτίδη. Να μοιράζει στα αριστερά του στο Χαλινόπουλο τον Λεωνίδα. Είναι και ο Φούσκας κοντά του για να του δώσει πλάτες. Περιμένει μεγάλη παλιά. Ξεκινάει το παιχνίδι. Με πλάτη στον αντίπαλο. Πήγε να γυρίσει στον Φούσκα. Σε δεύτερο χρόνο εφόσον σε πρώτο πήγε να περάσει τον αντιπαλό του.
Οι κόντρες και πάλι κοντά του αυτή τη φορά. Πρώτη επιλογή είναι ο Πότσι. Του βίνει πλάτη από τον άξονα. Πρώτο Χαραλαμπίδη την πετάει με την μία πιο πίσω στην εργασία των δύο δικαρπού. Κουσουβαγγέλη πίσω στον Κολόνι. Κοντά το Φάγκα. Κολόνι και πάλι. Ανακατεύει την τράπουλα ο θερμαϊκό Τέρμη. Θα την σκάψει μπροστά για τον Γκράβαρη. Κεφαλιά πάσα στον άξονα. Θα γυρίσει με την μία πιο πίσω. Με την μπάλα να κάνει ένα δύσκολο γκέλ μπροστά από του δύο χαφ. Και να γυρίζει πιο πίσω. Το γέμισμα στην προηγούμενη γραμμή. Υπάρχει φάουλ. Χαμηλά η μεταβίβαση για τον Σαββαίδη. Είναι συνεργασία με τον Κουντουρά και με τον Βασαΐτη, εκείνος ο οποίος κατέβηκε κατά μέτωπο τον Ελευθερία, πάει να βγει και πάλι ο Κολόνης ο τοποθετημένος. Απομακρύνει τα κοσκημένα για την ομάδα του. Κίνηση που βγαίνει στα χαφ, του δίνει πλάτη ένας ακόμη από τα αριστερά, θα διώξει τον χρόνο πίσω στον Παναγιοντίδη. Επαναφορά με τη μία πιο πίσω. Το γέμισμα υπάρχει πλάγιο. Επαναφορά από τον Παπάζογλου. Κεφαλιά πάσα σε πρώτο χρόνο από τον Πότσι. Του δίνει πλάτες από τον άξονα. Ένα ακόμη παίζει την μπάλα χαμηλά και πάλι το προσκήνιο. Κατεβαίνει κατά μέτωπο. Αυτή τη φορά πρώτος ο Φούσκας. Ελέγχει. Κατεβαίνει σε πρώτο χρόνο. Έχοντας πλήρες οπτικό πεδίο για να περάσει μπροστά από τον Κουντουρά και τον πλάγιο μπακ. Μπράβο ρε Κούτσι. Επαναφορά και πάλι με τον Κουτσικο Βαγγέλη να επιτίθεται. Υπάρχει πλάγιο. Θα επαναφέρει. Κάπου εδώ ο Παπαδόπουλος στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Καμπανιακός και Δερμαϊκός Τέρμης στο 0 σε ένα δυναμικό παιχνίδι το οποίο από την αρχή δείχνει και έδειχνε βέβαια ότι θα είναι στα μέτρα του Θερμαϊκού. Είχε περισσότερες τελικές και τις ευκαιρίες με το μέρος του. Είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες τουλάχιστον να απειλήσει τα καρέ του Μπόικου. Δεν κατάφερε σε καμία από αυτές να τη στείλει στα δίθια. Βέβαια ο Καμπανιακός είναι εκείνος ο οποίος θέλει ένα δυναμικό καμπάκι να συνεχίσει να ελπίσει τουλάχιστον θετικό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν από το γήπεδο Χαλάστρας, μικρή διακοπή και τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στο γήπεδο Χαλάστρας, παιδί, το οποίο αφήσαμε από το πρώτο ημίχρονο ένα γεμάτο δεύτερο μέρος που περιμένει και φύγαμε λίγο, ξεκινάμε γεμάτο δυναμισμό, πάθος, ένταση, αν μη τι άλλο, και σκορ, το όπως θα θέλαμε να δούμε όλοι, σκορ και θέαμα. Το κοντρόλο, ο Θερμαϊκός Τέρμης έχει στιγμή στις ευκαιρίες απέναντι σε έναν Καμπανιακό ο οποίος κυνηγάει με τη σειρά του κάποιες τελικές ενέργειες που θα το αναπτυρώσουν το ειδικό περισσότερο βέβαια συγκριτικά με το πρώτο μέρος. Όπως εδώ τώρα από τα αριστερά με τον Ξανθόπουλο να ψάχνει το σουτ, την μπάλα γυρίζει με τη μία στον άξονα με τα λεφιά, ο Πάιν να βγει την πετάει η κάβετα και πρέπει να σουτάρει. Θα σε δει γενικά στον άξονα, η μπάλα περνάει, ο στόπερ απομακρύνει. Οι κόντρες σε πλάγιο. Επαναφορά με τη μία το κοντρόλ από τον Κουτσουβαγγέλη. Η μεγάλη μπαλιά στον άξονα για τον Φούσκα. Κοντά του είναι ποιος, είναι ο Τρόγκας. Κίνηση που βγαίνει πιο πίσω προχωρώνω από τα αριστερά και πάλι τα κουνάκια από τον Χαραλαμπίδη. Το γέμισμα σε πλάγιο. Επαναφορά από τον Κοσμίδη. Του δίνει πλάτες πρώτος ο Μπικιάρης. Κίνηση που βγαίνει με τον Φάκαρα, προτιμάει πιο πίσω τον Παναγιωτήδη. Το γέμισμα του goalkeeper με τη μία μεταβίβαση. Το κοντρόλ σε αυτό το χρόνο παίζει την μπάλα πιο πίσω. Κατεβαίνει κατά μέτωπο ο Ξανθόπουλος από τα αριστερά. Θέλει να αποφύγει το εμπόδιο του Κοσμίδη και να καταφέρνει. Πατάει περιοχή Ξανθόπουλος μόνος του και κερδίζει το corner.
Οδηγίες από τον Παναγιωτή στην άμυνα. Και βγαίνει η σέντρα με τη μία, αυτό το καλή μπάλα περνάει, ο στόπερ ο Μαχνή σε κόρνερ. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, στο 48ο, στο τρίτο λεπτό του δευτέρου μέρους θα διώσω. Και το δυνατό βολέ με τη μία συμπληρωθημένη γραμμή μπροστά για τον Φούσκα. Κοινός ο οποίος κάνει παιχνίδι με δύο αντιπάλους. Γυρίζει με τη μία πιο πίσω, μεγάλη ευκαιρία πάει να βγει πάλι με ανάποδο ψαλίδι ο στόπερ. Γυρίζει με τη μία στα αριστερά του στον Μπικιάρη. Ο τελευταίος θα την σκάψει στον άξονα. Μεγάλη ευκαιρία που πάει να βγει για τον Θερμαϊκό που δεν μετουσιώνεται σε τίποτα βέβαια πέραν του κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα δεξιά για το Θερμαϊκό. Σημάνει συναγερμό στα καρέ του Μπόικου. Θα το πάει πλασαριστά, θα φύγει σέντρα με τη μία στον άξονα πολυκοσμία στην μικρή περιοχή. Η μπάλα περνάει κεφαλιά σε πρώτο χρόνο. Κατεβαίνει κατά μέτωπο ο Σαββαδής, κερδίζει την επίθεση. Κατεβαίνει σε πρώτο χρόνο, την πετάει δεξιά με τη μία. Από τον άξονα υπάρχει παίχτης, περνάει την μπάλα χαμηλά και πάλι από το σκήνιο. Είναι πρώτος ο Παπάζογλου. Μαζί με τον Χατζηβασιλιάδη βέβαια. Ο Χατζηβασιλιάδης στην κορυφή της επίθεσης, ο Παπάζογλου πιο πίσω. Οι κόντρες υπάρχει κόρνερ. Εκεί ναι. Δεν θα μ' αφήσουν. Δεν θα μ' αφήσουν. Δεν θα μ' αφήσουν. Θα μ' αφήσουν εκεί που στέλνει τα παιδιά του πάει. Δεν είναι αυτό. Δεν το πάω περνάντα. Θα με αφήσουν σε ένα σημείο εκεί που πριν μπει για τούμπα. Στον περιφερειακό πάνω. Η εκτέλεση σε προχωρούν η μπάλα περνάει. Καταλήγει μόλις out. Μόλις out μπροστά από το Κουντουρά. Η εκτέλεση του κόρνερ με στόχο τον προθυμένο Κουντουρά, ο οποίος πήγε να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα του κάτω Χατήρη. Να λοιπόν που ο Καμπανιακός αναπτερώνει το ηθικό του. Θα πάω. Το γέμισο του Παναγιωτήδη κεφαλιά, πάσα σε πρώτο χρόνο και πάλι με το κεφάλι από τα δεξιά. Η επιλογή είναι ο Φούσκας. Πιο δεξιά υπάρχει ο Κοσμίδης, ο οποίος κατεβαίνει κατά μέτωπο. Θα ψάξει όπως το γέμισο, η μπάλα καταλήγει out. Κίνηση που βγαίνει με τη μία σε πρώτο χρόνο κεφαλιά από τον Κουντουρά. Από τον Πότση να διώσω. Στα αριστερά υπήρχε ο Ξανθόπουλος. Και το κλέψιμο με τον Χατζηβασιλιάδη, ο οποίος κατεβαίνει κατά μέτωπον. Με πλάτη στον αντίπαλο τραβάει παίχτη, επάνω ανοίγει χώρο για την προθυμένη γραμμή να ξεκινήσει το παιχνίδι της. Κατεβαίνει αυτή τη φορά πρώτος ο Χαφ, θα γυρίσει με τη μία στον Κράβαρη, ο οποίος ουσιαστικά του δίνει πλάτες. Κίνηση που βγαίνει από τα αριστερά, σε προχωρούν κατεβαίνει σε πρώτη επιλογή πάντοτε. Τα βάει παίχτη επάνω, ανοίγει χώρο για τον Κράβαρη να επιτεθεί. Κερδίζει το φάουλ. Ένα φάουλ από τα αριστερά για το Θερμαϊκό.
θα την σκάψει στην προθυμένη γραμμή. Η μπάλα περνάει κεφαλιά. Σε έπαιρνε χρόνο, μεγάλη ευκαιρία. Ο Πάει να βγει. Πρέπει να πεταχτεί κάποιο στην πορεία τη για να πάρει το σουτ. Υπήρξε offside. Από τα στόπερ δεξιά υπάρχει επιλογή. Είναι πρώτος ο Παπαζογλου. Του φύγει πλάτες πιο πίσω στα στόπερ ένας ακόμη. Πίσω η μεταβίβαση για τον Μπόικο. Το γέμισμα του τελευταίου στην κορυφή της επίθεσης κεφαλιά. Πάσα πιο πίσω το κοντρό σε τον χρόνο θα γυρίσει τη μία σε αντίπαλο. Κατεβαίνει κατά μέτωπο αυτή τη φορά πρώτος και καλύτερος. Θέλει να αδειάσει τον Μπικιάρη όπως φαίνεται. Επαναφορά με τη μία. Θα γυρίσει πιο μπροστά αυτή τη φορά με στόχο τον Κράβαρη, ο οποίος κάνει παιχνίδι. Θα μοιράσει τα αριστερά του σε πρώτο χρόνο στον Μπικιάρη, έχω την εντύπωση. Κίνηση που βγαίνει πιο πίσω, το γέμισμα του Χαλινόπουλου. Το κοντρόλ με τη μία από τον Κουντουρά, από τον Ξανθόπουλο, ο οποίος κατεβαίνει κατά μέτωπον. Ξανθόπουλος πίσω, η μεταβίβαση στο Σαββαίδη. Πιο αριστερά υπάρχει επιλογή, λέγεται Αλμπάνης. Θα την σκάψει στον άξονα μεγάλη στιγμή που πάει να βγει για τον Καμπανιακό. Το σήμα της μπάλας από τον Κουτσικοβαγγέλη πίσω η μεταβίβαση σε πρώτο χρόνο στον Κοσμίδη, υπάρχει πλάγιο. Επαναφορά από τον Κοσμίδη. Του δίνει πλάτες ο Κουτσικοβαγγέλη στο γέμισμα με τη μία. Σε πρώτη επιλογή πάντοτε μπροστά για τον Μπικιάρη. Του δίνει πλάτες ο Τρόκας. Υπάρχει φάουλ. Πάνω στην μπάλα είναι ο Κουντουράς. Έχει δυνατό πόδι, μπορεί να στοχεύσει ακόμη και εστία από το σημείο. Δεν ξέρω θα το πάει απευθείας όμως. Θα την σκάψει μεγάλη στιγμή που πάει να βγει για τον Καμπανιακό. Δεν έχει φύγει από την περιοχή η μπάλα. Εμπαίνει και πάλι η ομάδα της Χαλάστρας. Κόρνερ. Όχι, είναι out. Και στο ελεύθερο από τον Παναγιωτήδη. Έχει κατέβει στα χαφ. Πρώτος ο Κοσμίδης για να δώσει πλάτες. Θα μοιράσει τη μία στα αριστερά στον Χαλινόπουλο. Κίνηση που βγαίνει σε πρώτο χρόνο για τον Μπικιάρη που θα βάλει παίχτη επάνω. Το ανοίγει χώρο για την προθυμένη γραμμή να κάνει παιχνίδι. Εκεί όπου θα φύγει η μπαλιά είναι μόνο ο Τρόκας. Κεφαλιά πάσα δεξιά για τον Παπάζογλου. Η μπάλα παίρνει ίσως το σήμα της μπάλας και πάλι στην προθυμένη γραμμή. Η συνεργασία των τριών πάντοτε για τον Θερμαϊκό Θέρμης, ο οποίος θέλει να ξελασπώσει την άμυνα. Κολώνης δεξιά για τον Κοσμίδη. Είναι κοντά του ο Φούσκας, ο οποίος αποφεύγει τον αντίπαλό του. Παίζει την μπάλα κάθετα και αυτή τη φορά είναι ευκαιρία για τον Θερμαϊκό να επιτεθεί ορθόδοξα. Βγαίνει σέντρα με τη μία out. Η κεφαλιά σε πρώτο χρόνο.
πάντα από τα αριστερά για τον Ξανθόπουλο που κάνει παιχνίδι. Με πλάτη στον αντίπα, με πλάτη στον Αλμπάνη, ο οποίος ουσιαστικά κινήθηκε πολύ έξυπνα και πάλι γίνεται αποδέκτης. Αλμπάνης συγκλίνει προς τον άξονα, έχει πιο πίσω τον Σαββαίδη, προτιμάει να κάνει παιχνίδι. Σαββαίδης θα γίνει και πάλι αποδέκτης, θα την σκάψει στην προθυμένη γραμμή μπροστά για τον προθυμένο, υπάρχει offside βέβαια. Είναι offside ο ποιος, ο Βασαΐτης. Αντερίζος. Κολώνης πάντα από τα δεξιά σε προχώνω. Θα αποφύγει το εμπόδιο του Κουντουρά. Οι κόντρες. Κουντουράς από τα αριστερά, υπάρχει φάουλ. Κίτρινη στον Κολώνη. Άστο μέσα. Μέσα η κάρτα. Μέσα η κάρτα. Πάνω στην μπάλα Κουντουράς και πάλι σε μια ιδανική στιγμή από το ίδιο σημείο να απειλήσει τα καρέ του Παραγιωτίδη. Θα φύγει σέντρα με πολύ δύναμη, μπάλα περνάει το σήμα της, μπάλας out. Πολύ επικίνδυνες σέντρες από τον Κουντουρά. Από το σημείο και μόνο μπορεί να στείλει την μπάλα να κάνει ένα γκέλ μπροστά από τα καρέ και να πλαχτεί κάποιος πορείας να τη στείλει στα δίχτυα. Το γέμισο του Παναγιωτίδη, η μπάλα περνάει στα δεξιά σε πρώτο χρόνο. Κίνηση που βγαίνει το σήμα της μπάλας από τον Πότση μπροστά για τον Ξανθόπουλο. Η συνεργασία των δύο που απέδωσε καρπούς έστω και προς τη στιγμή. Οι κόντρες, το γέμισο και πάλι στον άξονα έτοιμος να πάρει την επέλαση και πάλι είναι μικρά στο παιχνίδι. Θα γυρίσει το κορμί του, απέξει την μπάλα χαμηλά και πάλι υπάρχει φαουλ. Πάνω στην μπάλα Κουντουράς. Δεν ξέρω αν θα πάρει την γνώριμη μπαλιά του μπροστά και το κάνει. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ένα 0 ο Καμπανιακός. Και ήταν η υπογραφή του Κουντουρά εκείνη η οποία φιγουράρει στο τέρμα. Φιγουράρει στο 1-0. Έστειλε την μπάλα στο ύψος περιοχής, στο ύψος μικρής περιοχής. Άπλωσε απλά το πόδι του επιθετικός, δεν στέλνει στα δίχτυα. Ένα 0 ο Καμπανιακός. Από το Χατζηβασιλιάδη αν πρόβα διακρίνω. Άντε πάμε σοβαρά τώρα. Ας κάνουν κάτι σέρις. Η μπάλα περνάει κάθετα. Η κόντρε σε πλάγιο. Τι
Μικρή διακοπή πριν ανάψουν τα αίματα. Από μία κίτρινη Αλμπάνης και Τρόκας. Μπράβο, έτσι. Κίτρινη και στον Βασαΐτη. Αλλαγή για τον Θερμαϊκό, αποχωρεί ο Χαραλαμπής, θέση τον Πικιάρης. Καιρός ήταν. Επαναφορά με τη μία κεφαλιά από τον Κοσμίδη, του δίνει πλάτες ο Πικιάρης και πάλι στον άξονα, αυτή τη φορά πιο δεξιά βέβαια. Στην κίνηση που είχε, την πετάει με τη μία στην προθυμένη γραμμή. Αμακρύνει για τα καλά από την άμυνα, η μπάλα παίρνει ύψος, καταλήγει πιο πίσω στον Κολόνη. Φάκας. Ελέγχει, κατεβαίνει κατά μέτωπον. Τον πρεσάρει στενά στον άξονα, πιο μπροστά ο Πότσι. Δεξιά υπάρχει ο Κοσμίδης. Οι κόντρες πιο μπροστά στην κίνηση που είχε. Το κοντρόλ από τον Ξανθόπουλο με τη μία μεταβίβαση πιο πίσω. Αυτή τώρα πρώτη επιλογή είναι ο Φάκας. Θα μοιράσει στα αριστερά του στην κίνηση που έχει. Υπάρχει επαφή και φάουλ. Κατεβαίνει κατά μέτωπο, την πετάει κάθετα. Αυτή τη φορά είναι η επιλογή του και η μεγάλη ευκαιρία να πατήσει περιοχή με τη φορά που έχει. Οι κόντρες, κατεβαίνει και ο Μπικιάρης για να πρεσάρει κίνηση στον άξονα. Αυτή τη φορά από τον Πότσο, ο οποίος θα μοιράσει στα αριστερά του Ξανθόπουλου, ξεκινάει την κούρσα. Πιο πίσω είναι ο Κοσμίδης. Πίσω στον Παναγιωτήδη και πάλι ο Κοσμίδης ελέγχει. Υπάρχει διακοπή. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι για τον Καμπανιακό. Στο 65. Πάντα από τα αριστερά με τον Κούτσικο Βαγγέλα, κατεβαίνει κατά μέτωπον του Βίνι Πλάτες, ένας ακόμη ξεκινάει την κούρσα στο πλευρό του, αυτή φορά κάνει παιχνίδι. Θα γυρίσει τον Πότσι. Συνεργασία πάντα από τα δεξιά, έτοιμος να πάρει την κάθε την παλιά στο κοινό χώρο. Η μπάλα παίρνει ύψος κεφαλιά, πάσα πιο πίσω και πάλι με το κεφάλι του Σκοβαγγέλης θα παίξει με πλάτη στο αντίπαλο. Θα γυρίσει πιο μπροστά στην κίνηση που έχει. Πλάγιο. Σιγάρες φίλε, σιγάρες φίλε, σιγάρες φίλε καμπιά, σιγάρες φίλε, σιγάρες φίλε, σιγάρες φίλε. Επαναφορά η πλάγια γραμμή στην κίνηση που είχε ο Μπικιάρης σε πλάγιο. Επαναφορά με τον Αλμπάνη.
Και τη που βγαίνει σε πρώτο χρόνο κεφαλιά, πάσα πιο πίσω εκεί όπου θα πέσει μπάλα είναι μόνον ο Φράγκας, ο οποίος ελέγχει. Γυρίζει με τη μία στα αριστερά του στον Βαχαλινόπουλο. Ο τελευταίος θα μοιράσει με τη μία στην προθυμένη γραμμή με πλάτη στον αντίπαλο, κάνει παιχνίδι. Κατεβαίνει κατά μέτωπο ο Σαββαδής, ο οποίος ελέγχει την πετάει κάβετα στην προθυμένη γραμμή για τον Πότσι που κατέβηκε στα χαφ για να δώσει πλάτη στον Ξανθόπουλο που ξεκινάει την κούρσα. Out. Το γέμισμα από τον Παραγιωτήτη. Κουτσκοβαγγέλη στην κεφαλιά, το κοντρόλ από τον Σαββαίδη, υπάρχει φάουλ. Αντικοιμήσου. Αντικό. Πάνω στην μπάλα Κουντουρά, θα την σκάψει με τη μία προς την εστία, η μπάλα στα χέρια του Παναγιωτίδη. Το δυνατό βολέ στην προθυμένη γραμμή, η μπάλα περνάει κεφαλιά, πάσα από τον στόπερ, θα κινήσει με τη μία πιο πίσω στον Κράβαρη με πλάτη στον αντίπαλο. Κίνηση που βγαίνει με τον Παναγιωτίδη να ελέγχει. Μικρή διακοπή για τον αμυντικό χαφ του Καμπανιακού. Ενώ ετοιμάζονται οι Στεφανίδης και Χαλινόπουλος Κώστας για τον θερμαϊκό θερμής. Παραγιωτίδης δεξιά για τον Κολόνη. Πιο δεξιά του είναι ο Κοσμίδης, ο οποίος ελέγχει. Θέλει να αδειάσει τον Ξανθόπουλο πρωτού του καν του επιτεθεί. Θα παίξει την μπάλα πιο πίσω για τον Φάκα, ο οποίος ελέγχει και πάλι. Φάκας, ο οποίος κατεβαίνει από την επίθεση, την πετάει με τη μία στην προθυμένη γραμμή για τον Κράβαρη, ο οποίος κατέβηκε στα χαφ για να κάνει παιχνίδι. Δεξιά υπάρχει επιλογή και πάλι ο Χαλινόπουλος, ο οποίος ελέγχει και πάλι. Κατεβαίνει κατά μέτωπο από τα αριστερά, θέλει στη ρίνα να μην χάσει την μπάλα. Είναι συνεργασία με τον Μπικιάρη. Πλάγιο. Διπλή αλλαγή για τον Θερμαϊκό. Αποχωρεί ο Μπικιάρης στη θέση του Στεφανίδης. Αποχωρεί ο Κουτσκοβαγγέλης. Όχι, ποιος είναι? Ο Κράβαρης, βέβαια. Στη θέση του ο Χαλινόπουλος ο Κώστας. Κίνηση που βγαίνει πιο πίσω, υπάρχει φάουλ. Έρα, θα παίξουμε μπάλα ρε, όλο όγκυο.
Κατεβαίνει κατά μέτωπο ο Φάκας, αριστερά υπάρχει επιλογή ο Χαλινόπουλος. Του δίνει πλάτες ένας ακόμη με κίνηση στην πλάτη του, προτιμάει την επέλαση βέβαια ο πρώτος, υπάρχει πλάγιο. Η επαναφορά με τη μία και σε πρώτο χρόνο για τον Στεφανίδη, ο οποίος κάνει παιχνίδι. Θα μοιράσει με τη μία πιο πίσω στα στόπερ, κολώνεις δεξιά για τον Κοσμίδη. Πιο δεξιά υπάρχει επιλογή, είναι ο Πικιάρης βέβαια. Κοσμίδης. Ξέντρα του Τρόκα, οι κόντρες. Και πάλι στην επιλογή που έχει θα μοιράσει με τη μία στα αριστερά του. Σαββαίδης ελέγχει και πάλι θα την πετάξει με την γραμμή κεφαλιά. Πάσα αυτή τη φορά με στόχο την επίθεση. Θα πετάξει την μπάλα στο πρόσωπο της άμυνας. Θα πέσει την πορεία της ο στόπερ θα μακρύνει. Και εδώ κενάει επέλαση. Από τα δεξιά υπάρχει επιλογή. Είναι πρώτος ο Χατζηβασιλιάδης. Πίσω η μεταβίβαση θα αλλάξει με τον στόπερ. Θα μοιράσει με τη μία πιο μπροστά. Θα πετάξει την μπάλα στον άξονα. Θα κερδίσει το κόρνερ. Μπράβο Νίκο! Βγαίνει σε τα με τη μία η μπάλα, περνάει στα χέρια του Παναγιωτίδη. Θα επαναφέρει, θα μοιράσει τα αριστερά, ξεκινάει την κούρσα. Έτοιμος να πάρει την επέλαση, θέλει να περάσει από τον αντίπαλό του, οι κόντρες και φαουλ. Κίτρινη κάρτα στον κόφτη του Καβανιακού. Και το γέμισμα από τη μεσαία γραμμή θα την σκάψει δυναμικά στο πλήν την μπάλα, περνάει κεφαλιά, πάσα στα αριστερά, στα δεξιά. Θα διώξει ο στόπερ σε πλάγιο. Παρατηρή, τι βιάζεις σε βλέπω μαλάκα, ρε, βιάζεις, τι βιάζεις ρε. Μη βιάζεις τόσο, δεν πειράζει μαλάκα. Εσύ το διάλο. Καίγεσαι για τίποτα μαλάκα. Επαναφορά πάντα από τα δεξιά σε πρώτο χρόνο. Οι κόντρες με τη μία μεταβίβαση σε πλάγιο. Ό,τι θέλει ας είναι. Που λέει ποιες είναι εκεί πάνω. Θα ξαναδώσει την τώρα γιατί δεν δίσκομαι μια φορά. Επαναφορά, βγαίνει σε με τη μία χαμηλά στον άξονα. Είναι κάποιο παιδί έτοιμο να πάρει και το γέμισμα. Μεγάλη ευκαιρία πάει να βγει κεφαλιά. Η μπάλα στα χέρια του goalkeeper Μπόικου. Έφυγε η σέντρα από τον Πικιάρη με στόχο την επίθεση. Πήρε κάποιο την κεφαλιά, την έστειλε στα χέρια του Μπόικου. Άρα βάλτε να κούβρε! Επαναφορά με τη μία η κεφαλιά σε προχωρώ και πάλι με το κεφάλι, το κοντρόλ από τον Κουτσκουβαγγέλη, πίσω η μεταβίβαση και το γέμισμα στην πλάτη της άμυνας εκεί όπου υπάρχει μόνο ο Παναγιωτίδης. Από τα αριστερά αυτή η επίθεση για το Θερμαϊκό. Θα γυρίσει πιο πίσω στον Κολόνη. Κατεβαίνει κατά μέτωπο δεξιά, υπάρχει ο Κοσμίδης. Αυτή φορά είναι πρώτος ο Φούσκας. Όχι, δεν είναι ο Φούσκας, είναι ο Στεφανίδης, εκείνος ο οποίος θα μοιράσει με τη μία στα αριστερά του. Επιλογή πάντα από τα αριστερά, οι κόντρες, πιο πίσω η μεταβίβαση στον Φάκα, ο οποίος θα μοιράσει στον άξονα στον Κολόνη. Δεξιά υπάρχει επιλογή, είναι ο Κοσμίδης. Πίσω και πάλι κόντρες
κερδισμένο παιχνίδι με τον Σαββαϊδί να περάει την μπάλα καβέντα. Επιλογή είναι πρώτος ο Σαββανίδης, πίσω μετά είμαστε στα στόπερ, κατεβαίνει κατά μέτωπον. Του βίνει πλάτες από τον άξονα, αυτή τη φορά ένας ακόμη κατεβαίνει σε πρώτο χρόνο, δεξιά υπάρχει ο Κοσμίδης. Θα την σκάψει στην πλάτη της, στο πρόσωπο της άμυνας, απακρίνει σε πρώτο χρόνο ο πλάγιος μπακ. Η μπάλα περνεί ίσως κατευθύνεται στα πόδια του Σαββανίδη, πίσω για τον Φάκα. Φάκας ο οποίος ελέγχει, όλος ο καμπανιακός πίσω από τη σέντρα για να πεσάρει. Κίνηση που βγαίνει και τώρα στην κόντρα. Επίθεση με τον Σαββαϊδή να ελέγχει. Η μπάλα περνεί ύψος. Και βαλιά πάσαστα στον άξονα το κοντρόλ με τη μία. Από τον Φούσκα υπάρχει φάουλ. Έρχεται να παίξω ρε. Από μέσα της άλλας ή στα iPhone. Έσπε στα iPhone. Όχι. Έτσι το σχέδιο. Το γέμισμα σε πλάγιο. Με τη μία μεταβίβαση για τα πόδια του Κολόνι, ο οποίος ελέγχει. Θα γυρίσει στον Φάκα. Στον άξονα και ο φυλαχτή πρώτος Στεφανίδης. Είναι συνεργασία των τριών βοήθη καρπούς, πάντα από τα αριστερά με τον Κουτσικοβαγγέλη να ελέγχει. Πλάγιο. Επαναφορά με τη μία, η μπάλα περνάει σε πρώτο χρόνο και σε πρώτη επιλογή. Πάντοτε ο Φάκας ελέγχει. Θα μοιράσει στα αριστερά του για τον Κουτσικοβαγγέλη. Του βίνει πλάτη να σε ακόμη κόντρες. Είναι πλάγιο. Είναι φάουλ. Στο 80 λεπτό τη αναμέτρηση, φίλες και φίλοι. 10 λεπτά που μένουν ακόμα για τη στιγμή στο 90. Καμπανιακός Ευαϊκός θέρμης στο 1-0 από το 61. Η μπάλα περνάει σε πρόχρονο για τον Μπικιάρη. Κόντρες και η επέλαση από τα αριστερά. Κίνηση που βγαίνει σε πρώτο χρόνο με τον Πότσι. Υπάρχει φάουλ. Κουντουρά στο φάουλ. Η μπάλα στο σώμα του Κοσμίδη και σε πλάγιο. Η επαναφορά, όπως όλα δείχνουν, από τον Αλμπάνη. Όχι, είναι ο Σιτσιάνης. Θα επαναφέρει στον άξονα, η μπάλα περνάει, ρίμος να πάρει και το σου στην κίνηση, αν προλάβει βέβαια ο Σαββαϊδής. Η μπάλα περνάει, κεφαλιά, πάει στα αριστερά και είναι η επέλαση τώρα για το θερμαϊκό. Κατεβαίνει φορά παρτίδα μπροστά με τον Κουτσικοβαγγέλη. Αριστερά υπάρχει επιλογή, πρέπει να οργανωθεί η άμυνα. Η μπάλα περνάει σε πρόχρονο, περνάει κάβετα για τον προθυμένο. Η μπάλα καταλήγει πού? Πιο πίσω βέβαια. Θα γεμίσει όπως τον άξονα και πιο δεξιά. Θα πέσει την πορεία της μπάλας. Πρώτος ο Αλμπάνης θα διώξει. Δεξιά υπάρχει ο Κοσμίδης. Οι κόντρες, υπάρχει φάουλ. Φάουλ. Έτσι, άιντε.
Κίτρινη κάρτα στο κουδουδά. Αφού δεν έδωσες φόλου, μαλάκα! Τι έλα! Φύγε από εκεί, ρε Νίκο! Ετοιμάζεται ο Ιορδανίδης για τον Καμπανιακό να περάσει στον γνωστικό χώρο. Στο παιχνίδι ο Ιορδανίδης θέλει στο Αλμπάνι. Πίσω η μεταβίβαση σε out. Παραγιωτίδης. Δεξιά υπάρχει ο Κοσμίδης, τον είδε. Για τον θερμαϊκό θέρμης, ο οποίος ψάχνει διακαώς μια τελική ενέργεια στο παιχνίδι. Οι ρόλοι πλέον έχουν αντιστραφεί. Το πρώτο ημίχρονο, η υπεροχή του πρώτου ημίχρονου για τον θερμαϊκό θέρμης έχει αλλάξει χέρια πλέον. Είναι στα χέρια του Καμπανιακού, ο οποίος ουσιαστικά κάνει παιχνίδι. Κυνηγάει εκ του ασφαλούς το αποτέλεσμα. Αν παραμείνουν έτσι τα πράγματα, θα ισορροπήσουν και οι δύο στη δεύτερη θέση με 45 βαθμούς. Στο μείον 3 από τον πρωτοπόρο, όπως εδώ ο Μιχαλιώνας. Επαναφορά η κεφαλιά, το κοντρόλι μεταβίβαση πιο μπροστά και από εκεί πέρα η επέλαση του Κολόνη. Δεξιά υπάρχει ο Κοσμίδης, τον είδε. Θα πάει για γέμισμα, δεν είχε άλλη επιλογή. Η μπάλα περνάει, πήγε να γυρίσει και πάλι σωτήρια. Ο στόπερ μακρύνει η μπάλα, δεν έχει απαντηθεί για τα καλά από την περιοχή και πάλι ο θερμαϊκός επιμένει. Σωτήρια, ο στόπερ έδιωξε την μπάλα μπροστά από τα καρέ. Πίσω η μεταβίβαση για τον Κολόνη. Κίνηση που βγαίνει σε προχώρο. Δεξιά υπάρχει επιλογή και πάλι ο Κολόνης ελέγχει. Δεξιά υπάρχει ο Κοσμίδης. Την πετάει σε πρώτο χρόνο μπροστά για τον Φούσκα, ο οποίος κάνει παιχνίδι, συγκλίνει προς τον άξονα, έτοιμος να πάρει την επέλαση, την πετάξει με τη μία στην πλάτη της άμυνας, μπάλα περνάει, με πλάση ότι βάλω υπάρχει τι, αφιζητούμενη. Μπράβο ρε Τάσο! Ετοιμάζεται και ο Πασχιαρδής στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Τρόκα. Η επαναφορά σε προχώρο, το τσίμα της μπάλας αυτή τη φορά μπροστά για τον Στεφανίδη και πιο αριστερά στην κίνηση που έχει για τον πλάγιο χαφ που κάνει παιχνίδι. Έτοιμος να πάρει παίχτη επάνω, αν ανοίξει χώρο για τον Κουτσικοφαγγέλη να επιτεθεί και θα μοιράσει αριστερά στον Αχαλινόπουλο. Αχαλινόπουλο σε μια μεγάλη παλιά στην πλάτη της άμυνας, μπάλα περνάει, κάνει την έξοδό του. Ο Μπόικος μπλοκάρει στα μερά. Άλλο θέλει.
Έτοιμος και ο Χατζιαποστόλου στο παιχνίδι του Καμπανιακού να περάσει στην επόμενη φάση. Το κοντρόλ με το στήθος, αυτή τη φορά από τον άξονα. Με τον Φούρ, με τον Φάκα να γυρίζει πιο πίσω τον Χαλινόπουλο. Θέλει να αποφύγει το εμπόδιο του Κουντουρά και τα καταφέρνει. Κατεβαίνει κατά μέτωπον, την πετάει με τη μία στο πρόσωπο της άμυνας. Κάνει κίνηση σε πρώτο χρόνο. Πρέπει να είναι ο Ξανθό, ο Στεφανίδης, βέβαια. Θα μοιράσει στον Άξονα και στον Βαγγέλη, εκείνος ο οποίος τα βάζει με τον Σαββαϊδη. Κίνηση που βγαίνει και πάλι πιο πίσω. Η μπάλα παίρνει ύψος. Το κοντρόλ σε αυτό το χώρο κατεβαίνει κατά μέτωπον οι κόντρες και από εκεί πέρα υποφελεί το παιχνίδι του Καμπανιακού. Είναι η μεγάλη στιγμή για να φύγει κάποιος στην κόντρα επίθεση και το καταφέρνει. Η μπάλα περνάει στην πλάτη της άμυνας. Τέταρτη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για τον Καμπανιακό να κάνει το 2-2-0. Η μπάλα περνάει, out. Out. Ιδανική στιγμή έπρεπε να σπάσει τον άξονα. Στον Πότσι. Ούτε σοβαλία. Αλλαγή για τον Καμπανιακό. Θα περάσει το παιχνίδι ο Χατζιαποστόλου. Στη θέση του Ξανθόπουλου. Κίνηση που βγαίνει δεξιά είναι το κλέψιμο από τον επιθετικό, ο Ιωδανίδης βέβαια. Κύριος ο οποίος κάνει παιχνίδι και πάλι μπροστά από τον Κολόνι. Θέλει να τον αδειάσει, κόντρες. Επιμένει και πάλι, υπάρχει φάουλ. Το γέννης με τη μία η κεφαλιά, σε προχωρώ το κοντρόλ, με τη μία η μπάλα περνάει σε πλάγιο. Αλλαγή! Οι κόντες η μπάλα πίσω από τον Κοσμίδη στον άξονα για τον Φάκα που κάνει παιχνίδι. Αχαλινόπουλος την πετάει με τη μία στην πυθμένη γραμμή, ξεκινάει την κούρσα αυτή τη φορά και πάλι με πλάτη στον αντίπαλο αυτή την κίνηση που είχε. Κουτσκοβαγγέλη στο πλευρό του για να του δώσει πλάτες που τη την επέλαση. Θα την σκάψει χαμηλά, θα περάσει την μπάλα στα πόδια του Σαββαϊδη. Κίνηση που βγαίνει σε πρώτο χρόνο πίσω με τα βήματα και πάλι ο Σαββαϊδη σε ένα δυνατό χαστούκι στην μπάλα της στήλης στην κορυφή της επίθεσης. Τρέχει να προλάβει πρώτος ο Κοσμίδης πίσω για τον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη στο γέμισμα στην κορυφή αυτή τη φορά. Κεφαλιά πάσα στον άξονα, βρίσκει την μπάλα χαμηλά και πάλι σε το σκήνιο. Κατεβαίνει κατά μέτωπον. Πρώτος ο Μπικιάρης, οι κόντρες. Θα κερδίσει την επίθεση. Κατεβαίνει κατά μέτωπο αυτή τη φορά με πλάτη στον αντίπαλο. Βέζει την μπάλα πιο πίσω για τον Κοσμίδη. Ο οποίος ψάχνει τη σέντρα. Κοσμίδης και πάλι έτοιμος να πατήσει περιοχή να μοιράσει τη μία στον άξονα. Την μπάλα περνάει. Έτοιμος να πάρει για το σούτ κάποιος στην πορεία της. Θα μοιράσει κάθετα και είναι ευκαιρία για το σούτ. Την μπάλα περνάει. 1-1. Θερμαϊκός. Παραμένει ζωντανό στο κυνήγι του τίτλου. Η μπάλα πέρασε παράλληλα. Την έστειλε στα δίχτυα. Άντε πάμε κι άλλο ένα, έλα. Δίμα! Άντε! Πάμε κι άλλο ένα! Τσάλα, παίξε το στοίχημα. Θα το παίξει στοίχημα. Καθυστερήσεις. Ετοιμάζεται και ο Παπάζης να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αποχώρησε ο Κουντουράς στη θέση του ο Παπάζης. Θα την πετάξει όπως ο Δυσάμινας, η μπάλα περνάει, μεγάλη ευκαιρία πάει να βγει και δεν τα καταφέρνει.
Το γέμισμα του Παναγιωτίδη με τη μία η μετάβαση μπροστά για τον Φούσκα. Η μπάλα σε πλάγιο. Επαναφορά σε πρώτο χρόνο, πάντα η επιλογή με τη μία η μετάβαση, το κοντρόλ με τη μία, πιο πίσω οι κόντρες, υπάρχει φάουλ. Αυτό δεν είναι για κάρτα, όχι. Όχι, ντρέπεται. Ετοιμάζεται ο Χατζηπαραγής για τον Καβανιακό. Από τα αριστερά λοιπόν η επίθεση για τη Θέρμη. Θα την σκάψει με δύναμη, μπάλα περνάει κεφαλιά σε προχώνο, πρέπει να μπει σφήνα στη φάση κάποιος. Υπάρχει επιθετικό όπως δίνει ο Παδούμπλος. Στο παιχνίδι ο Χατζηπαραγής στη θέση του, του πιανού του Βασαΐτη. Όχι, είναι ο Κλόντι, είναι ο Κλόντι βέβαια. Στη θέση του Πότσι. Και το γέμισμα στην κορυφή της επίθεσης στο κοντρόλ από τον Χατζηπαραγή. Έτοιμος να αποφύγει το εμπόδιο του Κοσμίδη. Πίσω η μεταβίβαση και πάλι για τον Χατζηβασιλιάδη. Κόντρες, η μπάλα παίρνει ύψος. Θέλει να πάρει το κοντρόλ μπροστά από τον Χατζηβασιλιάδη. Θα παίξει την μπάλα πιο πίσω για τον Κοσμίδη, ο οποίος ανέβαινε κατά μέτωπον. Θέλει να αποφύγει το εμπόδιο του στόπερ του Χριστοδουλίδη. Οι κόντρε με τη μία στο βόσο τη άμυνα απαχρύνει και με τη μία ο στόπερ. Το κοντρόλ με τη μία με πλάτσο αντίπαλο. Κατεβαίνει κατά μέτωπον. Πρώτο ο στόπερ, ο Κόφτη. Θα μοιράσει δεξιά στον Κοσμίδη. Έτοιμο να πάρει την επέλαση. Κοσμίδη και πάλι επιμένει για τη Θέρμη. Βγαίνει σέντα με τη μία στον άξονα. Η μπάλα περνάει. Ο στόπερ απαχρύνει. Ο γκολκίπερ απαχρύνει. Η μπάλα παίρνει ύψο. Και βαλιά πάσα από τον Κολόνι. Οι κόντρε υπάρχει φάουλ. Και το γέμισμα από τον Στεφανίδη με τη μία η μεταβίβαση στα αριστερά. Τρέχει να τον πιέσει κάποιος, όσο την μπάλα χαμηλά για τον είναι ο Φούσκας εκείνος ο οποίος κατεβαίνει. Του δίνει πλάτης από τα αριστερά ένας ακόμη. Θα μοιράσει στον άξονα με πλάτης ο αντίπαλο Κούτσικο Βαγγέλης ελέγχει. Αυτό τώρα θέλει να τρυπώσει μεγάλη περιοχή, να πατήσει μπάλα, να αλλάξει το παιχνίδι του βέβαια. Στον πλάγιο χώρο που ακολουθούσε. Πάντα από τα αριστερά με τον Χαλινόπουλο να ελέγχει. Θα την σκάψει στην προθυμένη γραμμή πιο μπροστά για τον προθυμένο. Το σήμα της μπάλας, οι κόντρες με πλάστο αντίπαλο θα την πετάξει στην πλάτη της άμυνας. Ξεκινάει την κούρσα ανενόχλητος. Έχει πατήσει περιοχή ο Χατζηπαραγής. Πρέπει να πάρει ο Χατζηπαραγής επάνω. Ο Χατζηπαραγής έτοιμος να εκτελέσει. Κερδίζει το κόρνερ. Μπράβο ρε Λέκο! Μπράβο Λέκο! Προφανώς η τελευταία στιγμή, η τελευταία επίσκεψη του Καμπανιακού στα καρέ του Παταγιωτίδη. Βγαίνει σέντα με τη μία, ο στόπερ απαχρύνει δεξιά. Το κοντρόλ, το σουτ, κάπου εδώ ο Παπαδόπουλος φυρίζει για τελευταία φορά. Καμπανιακός και Θερμαϊκός. Θέρμης μοιράζονται βαθμούς και τυπώσεις. Στους 43 ο Καμπανιακός, στους 46 ο Θερμαϊκός και έπετε συνέχεια. Στους 48 ο Πρωτοπόρος, ο Ζώνος Μηχανιώνας, βέβαια σε ένα δυναμικό παιχνίδι, ένα δυναμικό χ για τον Καμπανιακό, για τον Θερμαϊκό Θέρμης, ο οποίος το άξιζε, κυνήγησε εκ του ασφαλού την πορεία του παιχνιδιού του. Τους τρεις βαθμούς νίκης, τους οποίους δεν μπόρεσε να κατακτήσει. Κυνήγησε εκ του ασφαλούς βέβαια το παιχνίδι απέναντι στον Καμπανιακό, ο οποίος ουσιαστικά μετά το τέρμα είχε πολύ
δυναμικό παιχνίδι και πολύ μεγάλο θράσος να κυνηγήσει τους φίλους του νίκης, δεν τα κατάφερε. Εδώ λοιπόν από το γήπεδο, το Χαλάστας από το Μιχάλη Κόμπης στη γραφή, να έχετε ένα ευχαριστώ για σε όλους.